Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Επιστήμη και Κοινωνία», μια συμπαραγωγή του ΡΙΚ και του Ινστιτούτου Κύπρου. Στην εκπομπή αυτή συζητάμε θέματα παγκόσμιας σημασίας που απασχολούν όλους μας, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητά μας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην πρόκληση της αποθήκευσης ενέργειας. Η αναντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς ενέργειας είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον παγκόσμιο ενεργειακό σχεδιασμό. Η δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας και η χρησιμοποίηση της όταν αυτή χρειάζεται είναι μία λύση που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην επακόλουθη μείωση του κόστους της και στις εκπομπές ρήπων και αερίων του θερμοκηπίου. Ποιες είναι οι σημερινές προκλήσεις στην αποθήκευση ενέργειας και ποιες οι λύσεις της? Αυτά και άλλα πολλά θα συνομιλήσουμε απόψε και έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εκλεκτούς επιστήμονες για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Μέσω Skype έχουμε τον καθηγητή Μιχάλη Καραμανή από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρώην πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Ελλάδος. Κυρία Καραμανή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Επίσης, μέσω Skype, το Δόκτωρ Νέστορα Φυλαχτό, ερευνητή του Ινστιτούτου Κύπρου και ειδικό σε θέματα ενεργειακής πολιτικής. Κύριε Φυλαχτή, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα. Τέλος, στο στούντιο μαζί μας, τον Δόκτωρ Ανδρέα Πουλικά, πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην Κύπρο. Κύριε Πουλικά, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας που δίνει επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις στους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μας και απόψε για να συντονίσει επιστημονικά τη συζήτηση βρίσκεται ο καθηγητής Κώστας Παπανικόλας. Κύριε Παπανικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νατάσα. Καλησπέρα, Μιχάλη, από τη Βοστόνη. Καλησπέρα, Ανδρέα. Έχουμε ένα εξαιρετικά επίκαιρο και άκρως ενδιαφέρον θέμα για συζήτηση. Και στην συντροφιά μας απόψε, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, γιατί ο προβληματισμός είναι μεγάλος, αλλά έχουμε εξαιρετικούς συνομιλητές και ελπίζω να καταφέρουμε τουλάχιστον να εμπεδώσουμε την πρόκληση και το θέμα. Η αποθήκευση της ενέργειας είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί σε μείζωνα θέμα τώρα, ιδιαίτερα με τις πιέσεις για να σωματώσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Και βέβαια αυτή η πίεση, η οποία όλο και γίνεται πιο έντονη λόγω της πια χαμηλού κόστους είτε με φωτοβολταϊκά, είτε με ανεμογεννήτριες, είτε με άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχει δημιουργήσει αυτό που οι τεχνικοί λένε με το όρο duck curve ή η καμπύλη της πάπιας, το οποίο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε σε λίγο, η οποία δημιουργεί τα προβλήματα περαιτέρω πρόθεσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξαιτίας της δυσκολίας αυτό. Και η λύση ή τουλάχιστον μία από τις προτινόμενες και επικρατήσεις λύσεις είναι η αποθήκευση ενέργειας. Για να αρχίσουμε την συζήτησή μας, επιλέξαν οι συνεργάτες μας από το Ινστιτούτο Κύπρου ένα μικρό βιντεάκι το οποίο θα μας βοηθήσει να αρχίσουμε τη συζήτησή μας. Μπορούμε να έχουμε το πρώτο βίντεο. Ναι. When you flip a light switch, you expect it to work, right? All of your appliances work because your power company has electricity ready to transmit for a lot of customers. And utility companies have gotten really good at anticipating that demand. If the grid managers are doing their job, you should never notice any of this. But a rise in solar energy production is making their jobs a bit more complex. Here's a chart that explains why. It's showing demand for electricity at any given time of day. The power companies supply the least amount of power overnight. Then it ramps up in the morning,
everyone's woken up and business gets going. Then at sunset, energy demand peaks. Utility companies will update models like this to operate as efficiently as possible. But the introduction of renewable energy, particularly solar energy, has started causing problems in these demand curves. In 2010, solar panel deployment really started taking off. Most of those installations took place in California, so researchers there started looking into it. They found that the sun produces the most energy at midday. And when you factor in that new midday production, your demand curve changes like this. Every year means new solar capacity, which makes midday demand dip lower and lower. Researchers call this drop in demand the duck curve. From the grid manager's perspective, the people whose job it is to constantly balance generation and demand, it looks like a drop in demand. That drop in demand creates two problems. The first has to do with the intense ramps in the new chart. As the sun sets, solar energy production ends, just as the demand for energy typically peaks. Power plants then have to rapidly ramp up production to compensate for that, which is kind of hard to do with the current fleet of power infrastructure. The second problem is economic. Say you have a couple of nuclear and coal plants. Those plants are only economic when they are running all the time, basically. They run around the clock. And if you have to turn them off at midday, it completely screws up their economics. And plus, lots of utilities just have contracts with those power plants to keep them running all the time. So that creates sort of an artificial floor. If solar generates too much power and there's no use for it, there's no one to consume it, then grid managers just have to turn some solar panels off. If they didn't, we could risk overloading or even damaging the power grid. So we throw away some of that extra solar energy. Effectively, what's happening is that solar power is being wasted. That waste, curtailment, is the big challenge moving forward for solar energy. If you want solar eventually to power everything or close to everything, you've got to figure out some way of shifting some of it to the nighttime, right? Because the sun's down during the nighttime. The more power can be stored, the more you can sort of let solar rip. While the grid managers figure out how to serve this new supply and demand, this duck is the greatest challenge facing renewable energy. Είχαμε μια καλή εισαγωγή για το πρόβλημα της δυσαρμονίας ζήτησης και παροχής, ιδιαίτερα με την εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γενικά, θα παρακαλούσα τον Νέστορα, ο οποίος έχει μελετήσει εκτεταμένα το θέμα, να μας το εξειδικεύσει στην περίπτωση της Κύπρου. Γιατί από ό,τι ακούσαμε αυτά είναι γενικά. Νομίζω έχεις και μερικές διαφάνειες να μας δείξεις, Νέστορα, πώς αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα παρουσιάζεται στην Κύπρο. Βασικά το βίντεο που μόλις είδαμε σκιαγραφεί το πρόβλημα πάρα πολύ καλά. Όλα τα θέματα τα οποία θα αναπτύξουμε σε αυτή τη συζήτηση είναι συνδυασμένα κάπως αυτή τη μικρή παρουσίαση που είχαμε. Για την Κύπρο τα πράγματα είναι περίπου τα ίδια, όπως είδαμε, με μερικές διαφοροποιήσεις για το καλοκαίρι που έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αν μπορούμε να δείξουμε την πρώτη διαφάνεια. Στην πρώτη διαφάνεια υπάρχει μια καμπύλη στην κορυφή, η οποία δείχνει τη συνολική ζήτηση. Συνολική ζήτηση για μια μέρα του Ιανουαρίου. Αυτή είναι, μοιάζει περίπου με την καμπύλη της Πάπιας που βλέπαμε πριν από λίγο, γιατί έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση προς το βράδυ, όπου ο κόσμος επιστρέφει στα σπίτια του και χρησιμοποιεί ηλεκτρικές συσκευές. Παίρνει ψήφο να μαγειρεύει, ανάβει φώτα. Είναι λογικό λοιπόν αυτή τη στιγμή να είναι η μεγαλύτερη ζήτηση. Οι τρεις καμπύλες από κάτω είναι αυτές οι οποίες περιγράφουν το πώς το σύστημα απαντά σε αυτή την ζήτηση με την παραγωγή. Αυτή που είναι με χρώμα το smoke, που είναι ακριβώς από κάτω, είναι αυτή της θερμικής παραγωγής, ακριβώς το βλέπουμε τώρα. Η συνολική ζήτηση λοιπόν που λέγαμε ήταν αυτή που είναι από πάνω. Ακριβώς από κάτω λοιπόν είναι αυτή η MOV,
με την παραγωγή από τα θερμικά, τα συμβατικά συστήματα που έχουμε στην Κύπρο, στο Βασιλικό και Σαραμέ, τα οποία χρησιμοποιούν υδρογονάνθρακες και είναι καύσιμα όπως μαζού, πετρέλαιο, φυσικό αέριο στο μέλλον. Και όπως βλέπετε ακολουθούν με κατά μεγάλο βαθμό τη ζήτηση, την καμπύλη δηλαδή την μπλε. Ο λόγος που είναι έτσι η καμπύλη έχει κάποιες διαβαθμίσεις πάνω κάτω και έχει κάποιες οξύες γωνίες. Απαντάται από την καμπύλη που είναι ακριβώς από κάτω, την πράσινη, η οποία είναι η παραγωγή των υλικών πάρκων. Η παραγωγή των υλικών πάρκων και των ανομογενετριών υπόκειται στο πόσο δυνατά θα φυσά ο αέρας και δεν είναι μια στέφερη πηγή. Γι' αυτό και το σύστημα, το θερμικό, θα πρέπει να ανταποκρίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε συνεχώς να προσπαθεί να απαντήσει στο τι ζητάει, τι ζητάει ο κόσμος για λιπηρκένεια τη ζήτηση. Όπως βλέπετε, η παραγωγή των υλικών πάρκων έχει κάποια κορυφή στήσεις 2 ώρες το μεσημέρι. Το διάγραμμα αυτό δείχνει ώρες στον οριζόντιο άξονα και στον κάθετο άξονα είναι η ισχύς. Και η άλλη, η τελευταία πιο κάτω, κίτρινη γραμμή, είναι η παραγωγή των φωτοβολταϊκών πάρκων και των πάρκων γερμάζας. Το χειμώνα, βέβαια, είναι μικρή αυτή η παραγωγή σχετικά, γιατί και αυτή είναι μια μέρα του χειμώνα. Αλλά το καλοκαίρι αντιστρέφονται αυτά. Τα φωτοβολταϊκά παράγουν αρκετά περισσότερο και από πιο νωρίς και ως πιο αργά σε σχέση με τα αεροπορικά πάρκα που δεν έχουμε τόσο μεγάλο αεροπορικό δυναμικό. Αυτό είναι περίπου το ενεργειακό σύστημα της Κύπρου για μια μέρα τον Ιανουάριο. Αν δούμε στην επόμενη διαφάνεια, θα δούμε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφορά μεταξύ των εποχών. Η καμπύλη που βρίσκεται από κάτω, η μπλε, είναι η ζήτηση για την άνοιξη μιας μέρας Παρασκευής και Σαββάτου συνεχόμενης. Όπως βλέπετε, αυτή η μορφή αυτή της καμπύλης της μπλε είναι ίδια με αυτή που βλέπαμε στο βίντεο πριν και περίπου ίδια με αυτή που βλέπαμε πριν για τον Ιανουάριο. Αλλάζει λιγάκι μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου το πρωί, επειδή το Σάββατο δεν είναι ανοιχτές ώρες της επιχειρήσης και ο κόσμος δεν χρειάζεται να ξυπνήσει την ίδια ώρα. Οπότε έχουμε πιο ήπια ανύψωση, ας πούμε, της ζήτησης ενέργειας. Όλα αυτά όμως το καλοκαίρι ανατρέπονται, γιατί ενώ μεν έχουμε τη χαμηλότερη ζήτηση στις 4-5 το πρωί, όπως βλέπετε, παρόλα αυτά συνεχίζει να είναι πολύ μεγάλη και ο κυριότερος λόγος είναι το φορτίο ψύξης. Στην Κύπρο έχουμε πάρα πολύ ζεστές θερμοκρασίες το καλοκαίρι και αναμένα πολλά κλιματιστικά και τη νύχτα, αλλά κυρίως την τέρκη της ημέρας, όπως βλέπετε την Παρασκευή, από τις 7-8 το πρωί έως τις περίπου 4-5 το απόγευμα, τις θερμές ώρες της ημέρας δηλαδή, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για ενέργεια, η οποία έχει μια μικρή κορυφή γύρω στις 9 το βράδυ, πάλι για τους ίδιους λόγους που λέγαμε πριν, αλλά όμως έχει διαφορετική μορφή και αυτό έχει να κάνει με τις κλιματολογικές συνθήκες. Δεν είναι παντού έτσι. Αν δείτε κάτι τέτοιο στη Βόρεια Ευρώπη, δεν ισχύει. Δεν έχουν τόσο μεγάλο φορτίο ψύξης, έχουν άλλες ανάγκες, έχουν φορτία θέρμανσης. Η διαφορά λοιπόν αυτών μεταξύ των χαμηλότερες ζητήσεις που έχουμε σύντομα στην άνοιξη και το φθινόπωρο, αλλά ποιος έχει να την άνοιξη, και τις υψηλότερες ζητήσεις που έχουμε το καλοκαίρι, τους θερμούς μήνες, που δεν είναι μόνο λόγω της ψύξης, αλλά είναι και λόγω του τουρισμού, γιατί έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες, γιατί υπάρχει περισσότερος κόσμος που ζει εδώ. Τα δεδομένα συγκεκριμένα αυτά είναι το 2019 και όχι το 2020, που είχαμε την πανδημία, που ήταν ξεχωριστή χρονιά. Αν μπορείτε να δείξετε την επόμενη διαφάνεια. Εκεί θα δούμε ότι η διαφορά μεταξύ του Απριλίου και του Ιουλίου είναι πολύ μεγάλη. Τα 270 ΜΒ που βλέπετε στον Απρίλιο στην κάτω μπάρα, σε σχέση με τα 840 που είναι στην πάνω μπάρα, στα δεξιά θέρμα που είναι για τον Ιούλιο, είναι περίπου 3 φορές. Το δίκτυο δηλαδή θα πρέπει σαν το ελαττήριο να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις ανάγκες, οποιασδήποτε και αν είναι αυτές. Είτε τη νύχτα μιας όχι ιδιαίτερα ζεστής ή ψυχρής νύχτας της άνοιξης, σε σχέση με ένα πολύ θερμό ζεστό μεσημέρι του Ιουλίου. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν, και ο κ. Πολυκάσιος το ξέρει πολύ καλά αυτό, στην ΑΕΚ στο παρελθόν, περιπτώσεις όπου όταν είχαμε συνθήκες καύσωνα, αυτά τα 840 ΜΒ που βλέπετε και ήταν αρκετά περισσότερα, περνούσαν το 1 GW και τότε αυτή η διαφορά μεταξύ της ελάχιστης και της λίγης ήταν ακόμη μεγαλύτερη, πλησίαζε τις 4 φορές. Και αν μπορείτε να δείξετε την επόμενη διαφάνεια, εδώ βλέπουμε περίπου αυτό που έδειχνε και το βίντεο στο τέλος. Αυτή η καμπύλη επάνω, η μπλε, είναι η ίδια καμπύλη της ηλεκτρικής συζήτησης. Και από κάτω αυτό το κομμάτι που περικλείεται από το πορτοκαλί χρώμα είναι το ηλιακό δυναμικό. Παράγεται από πολύ πρωινές ώρες μέχρι περίπου αργά το απόγευμα, με την κορυφή φυσικά ανάμεσα 10 και 2 το μεσημέρι.
Για να μπορούμε όμως να ανταπεξέλθουμε, να απαντήσουμε στην μέγιστη ζήτηση που βρίσκεται γύρω στις 6 το απόγευμα στην Πλεκαπύλη, παίρνουμε το κομμάτι εκείνο που βρίσκεται στην πράσινη σκιασμένη περιοχή και το αποθηκεύουμε ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αργότερα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μην χρειαστεί να βάλουμε κι άλλες μονάδες παραγωγής στο σύστημα για να καλύψουν αυτή την ανάγκη που βρίσκεται το βράδυ, αλλά να χρησιμοποιήσουμε ενέργεια που έχουμε ήδη παράγει, αλλά δεν τη χρειαζόμαστε. Γιατί την έχουμε αποθηκεύσει στην αμέσως και τη χρησιμοποιούμε μετά. Αυτό είναι το βασικό, η βασική αρχή λειτουργίας και ανάγκης της ενεργικής αποθήκευσης. Αλλά όσο πιο πολλές ανανεώσιμες έχουμε, τόσο λιγότερο είναι εύκολο να προβλέψουμε πότε θα έχουμε την παραγωγή, τόσο πιο σημαντική γίνεται η ενεργειακή αποθήκευση. Θα σας πει και θα σας πω και στους συνομιλητές και τα μένα και τότε. Αυτά. Ευχαριστώ, Νέστορα. Νομίζω έχουμε δει και την παγκόσμια εικόνα. Έχουμε δει και πιο εξειδικευμένα πως το πρόβλημα παρουσιάζεται στα κυπριακά δεδομένα, μάλιστα πολύ πιο έντονα από την παγκόσμια εικόνα, γιατί έχουμε ένα απομονωμένο δίκτυο που θα το συζητήσουμε σε λίγο, το οποίο εντείνει το φαινόμενο. Άρα συγκρατούμε ότι έχουμε εποχιακή μεταβολή 3:1 κατά μέσο όρο, δηλαδή το 1/3 της εγκατεστημένης ισχύως αξιοποιείται άνοιξη και φθινόπωρο. Σε ακραίες περιπτώσεις έχουμε 4:1 στις μέρες αιχμής και επίσης χωρίς αποθήκευση, το είπα και το ακούσαμε στο βίντεο, μας το ενέφερες και εσύ, έχουμε πρόβλημα να εγκαταστήσουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί το σύστημα γίνεται ασταθές. Τι είπα να πει ασταθές? Πιθανότητα για blackouts βασικά ή καταστροφή κάποιων κομματιών του συστήματος διανομής. Όλα αυτά θα μας τα εξηγήσει κάποιος πολύ ειδικός γι' αυτά. Αντρέα, με τον ρόλο σου σαν διευθυντής της ΡΑΕΚ, αυτά σας απασχολούν φαντάζομαι διαρκώς, πώς να τα υπερβούμε και πώς να βρούμε τη λύση ώστε να ξεπεράσουμε αυτά τα εγγενή και παγκόσμια προβλήματα. Mm-hmm. Ποιος είναι ο δικός σου σχολιασμός για αυτά τα προβλήματα και πώς βέβαια θα καταφέρουμε να τα λύσουμε και να πετύχουμε και την επανθρακοποίηση που είναι τόσο σημαντικό για την κλιματική αλλαγή. Και όχι μόνο. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την μεγάλη εικόνα, όπου λόγω και της ενεργειακής μετάβασης ο μακροπρόθεσμος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2050 είναι η μείωση των εκπομπών των θερμοκηπιακών αερίων μέχρι 80% μέχρι το 2050. Ειδικά για την ηλεκτροπαραγωγή, η μείωση είναι στο 100%, δηλαδή καθόλου θερμοκηπιακές εκπομπές μέχρι το 2050 από τον ηλεκτρικό τομέα. Η λύση είναι ξεκάθαρη. Χρήση αεφόρων τεχνολογιών και όταν μιλάμε για ηλεκτρικά συστήματα, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αρκετές όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως έχουμε ήδη δει, όπως είναι η αιωλική ενέργεια και η ηλιακή ενέργεια, είναι διακοπτόμενες πηγές. Δηλαδή μπορούν να παράξουν ηλεκτρισμό όταν και εφόσον είναι διαθέσιμο το δυναμικό. Όταν υπάρχει ηλιακό δυναμικό, μπορούν να παράξουν οι ανεμογεννήτριες ηλεκτρισμό. Όταν υπάρχει ηλιακό δυναμικό, μπορούν να παράξουν τα φωτοβολταϊκά ηλεκτρισμό. Όταν δεν υπάρχει ήλιος, δεν μπορούν να παράξουν. Άρα δεν μπορούν αυτές οι τεχνολογίες να συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό παραγωγής ενός ηλεκτρικού συστήματος και χρειάζονται και εφεδρίες για την κάλυψη των ανισοζυγίων τις οποίες δημιουργούν. Άρα, με την αυξανόμενη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λόγω των απαιτήσεων της ενεργειακής μετάβασης, από μόνος τους, χωρίς υποστηρικτικές υπηρεσίες, οξύνουν το πρόβλημα, όπως έχετε πει. Τώρα, για να μπορούν να συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό, χρειάζονται να συνδυάζονται με συστήματα αποθήκευσης, ώστε έτσι να συνεισφέρουν στην αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος. Ερχόμενος τώρα στα μικρά απομονωμένα ηλεκτρικά συστήματα, που είναι και το σύστημα της Κύπρου. Να πούμε ότι σήμερα το σύστημα της Κύπρου αποτελείται από 252 ΜΒ φωτοβολταϊκά συστήματα, 157 ΜΒ αιολικά συστήματα και 13 ΜΒ βιομάζας, δηλαδή σύνολον 422 ΜΒ είναι εγκατεστημένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κύπρο. Επίσης υπάρχουν 1.483 ΜΒ συμβατικών τεχνολογιών.
για να δούμε την επίδραση που θα έχουν οι αυξανόμενοι εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο, έχουμε προχωρήσει σε προσομοιώσεις για διάφορες τιμές των διείσδυσης των ΑΠΕ. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι για λειτουργία 500 ΜΒ φωτοβολταϊκών στην Κύπρο, δηλαδή να διπλασιαστούν αυτά τα οποία έχουμε εγκατεστημένα σήμερα, μεταβαίνουμε στην καμπύλη της Πάπιας, αυτήν την οποία έχετε εξηγήσει προηγουμένως. Με μια πολύ μεγάλη κοιλιά έχουμε εντοπίσει σοβαρά προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα, για παράδειγμα, με τους ρυθμούς αντικατάστασης της φωτοβολταϊκής παραγωγής το απόγευμα από την συμβατική παραγωγή. Οι συμβατικές τεχνολογίες δεν μπορούν να έχουν τόση αύξηση των ρυθμών να πάρουν φορτίο ούτως ώστε να αντικαταστήσουν τη φωτοβολταϊκή τεχνολογία. Είναι αδύνατο. Χάνουμε την αξιοπιστία του συστήματος. Γι' αυτό χρειάζεται ένας συνδυασμός ευέλικτων τεχνολογιών και συστημάτων αποθήκευσης στην Κύπρο. Βραχυπρόθεσμα προχωρούμε με οργούς ρυθμούς για την ευελιξία του συστήματος, ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά ηλεκτρισμού, χρήση φυσικού αερίου, αποθήκευσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρήση έξυπνων μετρητών και επίσης πρόθεση της ηλεκτροκίνησης. Ειδικά με την τεχνολογία V2G, νομίζω μετέπειτα θα συζητήσουμε λίγο. Θα συζητήσουμε αυτό. Ναι. Ωραία. Μεσοπρόθεσμα με τη δημιουργία διασυνδέσεων με την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού της Ευρώπης, και η Κύπρος είναι το μόνο κράτος μέλος το οποίο δεν έχει διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με κανέναν άλλη χώρα. Και μακροπρόθεσμα με την παραγωγή υδρογόνου, είναι ένας φορέας ενέργειας, είναι μια μέθοδος αποθήκευσης που θα δούμε σε λίγο. Που βέβαια αυτό μιλάμε για πέρα, να δώσουμε ένα χρονικό, μιλάμε πέραν του 2030. Βεβαίως, μακροπρόθεσμα, γι' αυτό έχω αναφέρει το μακροπρόθεσμα. Ναι, και βέβαια το θέμα της αποθήκευσης είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ας δούμε κάποια θέματα αποθήκευσης. Η πιο διαδεδομένη και η πιο φτηνή και η τεχνολογικά η πιο όρημη, χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες, είναι η υδροηλεκτρική αποθήκευση. Mm-hmm. Αποθηκεύουμε σε φράχτες νερού που έχουμε μπόλικους στην Κύπρο. Δυστυχώς δεν έχουν πάντα νερό, αυτό είναι το πρόβλημα. Και αντλώντας το και κινώντας τουρμπίνες νερού, θα μπορεί κανείς να αποθηκεύσει. Έχουμε ένα μικρό βιντεάκι που το εξηγεί γραφικά. Νομίζω είναι καλύτερα να το δούμε. Ναι. Currently, about 96% of the world's energy storage comes from one technology, pumped hydro. This system is pretty straightforward. When there's excess energy on the grid, it's used to pump water uphill to a high elevation reservoir. Then, when there's energy demand, the water is released, driving a turbine as it flows into a reservoir below. But this requires a lot of land, disrupts the environment, and can only function in very specific geographies. Άρα το είναι πολύ απλό, το εξήγησε σε 30 δευτερόλεπτα νομίζω το βίντεο, και είναι καλύπτει περίπου πάνω από 90% της αποθήκευσης ενέργεια σε παγκόσμια κλίμακα. Δυστυχώς στην Κύπρο έχουν γίνει μελέτες και είναι προφανές, ο κόσμος το καταλαβαίνει, έχουμε λειψιδρία το καλοκαίρι. Είχαμε καλοκαίρια που δεν υπήρχε σταγόνα, εισαγάγαμε νερό και τώρα βασιζόμαστε σε αφαλάτωση. Αυτή δυστυχώς η λύση, παρόλη την ύπαρξη διαφόρων φραγμάτων, δεν μπορούμε να δεξιοποιήσουμε, σε αντίθεση με την Ελλάδα πρέπει να πούμε, όπου έχει σημαντικό δυναμικό και το αξιοποιεί, δεν απαιτούμε από τη δεκαετία του 60, ίσως και πιο νωρίς. Η γεωγραφική μας θέση δεν το επιτρέπει, άρα αυτή η λύση δεν υπάρχει. Άρα θα πρέπει να πάμε σε άλλες μορφές αποθήκευσης. Νομίζω και εδώ έχουμε ένα καλό βίντεο, το οποίο θα εισαγάγει το θέμα άλλων μορφών αποθήκευσης. Να δούμε το επόμενο βίντεο, το οποίο βέβαια θα αναφερθεί και στην λύση των μπαταριών, που, mm-hmm. γιατί υπάρχει διαδεδομένη άποψη ότι αποθήκευση ενέργειας σημαίνει μπαταρίες. Από ό,τι θα δούμε, είναι πολύ ακριβή λύση και δεν προβλέπεται στα επόμενα μερικά χρόνια να γίνει οικονομικά εφικτή. Άρα πρέπει να δούμε τι άλλες λύσεις πέραν και των μπαταριών μπορούν να προκύψουν. Να δούμε το επόμενο βίντεο. Over the past decade, prices for solar panels and wind farms have reached all-time lows.
leading to hundreds of gigawatts worth of new renewable energy generation. As the saying goes, though, the wind isn't always blowing and the sun isn't always shining. If, for example, it's a beautiful sunny day and we've got a superabundance of electricity, we can't use it. The question of how to firm renewables, that is, ensuring there's always energy on demand, no matter the time of day or weather, is one of the biggest challenges in the industry. We need a good way to store energy for later, and the main option right now is lithium-ion batteries. You see them in products like Tesla's home battery, the Powerwall, and utility-scale system, the Powerpack. But though lithium-ion is dropping in price, experts say it will remain too expensive for most grid-scale applications. To get to battery for the electrical grid, we need to look at a further cost reduction of 10 to 20x. Right now, lithium-ion batteries just can't store more than 4 hours worth of energy at a price point that would make sense. Plus, they pose a fire risk, and their ability to hold a charge fades over time. To address this, there's a cadre of entrepreneurs experimenting with a variety of different solutions. Now we're seeing flow batteries, which are liquid batteries, and we're seeing other forms of storage that are not chemical or battery-based storage. And each has serious potential. We looked at materials on the periodic table that were actually going to be cost competitive from day one. Primus Power's flow battery is a workhorse. Thermal energy storage has a pretty unique opportunity to be extremely low cost. Our solution will last 30 plus years without any degradation in that performance. Which technologies prevail remains to be seen, but one thing is clear. For renewables to truly compete with fossil fuels, we need to figure out a better way to store energy. Από ό,τι ακούσαμε, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες για αποθήκευση ενέργειας, ορισμένες όριμες, πάρα πολλές. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για ορίμανσή τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θα κάνουμε μια γρήγορη ανασκόπηση του τι ερευνάτε σήμερα και τι ίσως θα είναι κατάλληλο για την περιοχή μας, Ελλάδα, Κύπρο και Μέση Ανατολή. Να δούμε την επόμενη διαφάνεια και θα ζητήσω από τον Μιχάλη, που ο οποίος είναι και ειδικός σε αυτά τα θέματα, με οικονομολόγος, μηχανικός και που ερευνά αυτό το θέμα εδώ και δεκαετίες, αν δεν απατώμε, Μιχάλη, πέρα από τον ρόλο σου που είχες σαν διευθύνοντας τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στην Ελλάδα, να δούμε στην επόμενη διαφάνεια μερικές από τις τεχνολογίες αυτές. Θα ζητήσω από σένα στην αρχή και στη συνέχεια από τον Ανδρέα γρήγορα να δούμε τις ίσως τις πιο όριμες. Εδώ βλέπουμε μία καμπύλη, αυτή είναι από το International Energy Agency, την Διεθνή Ένωση που εδρεύει στο Παρίσι, που παρουσιάζει τις διάφορες τεχνολογίες. Είναι 5 χρόνων αυτή η καμπύλη. Πράγματα έχουν μετακινηθεί. Εστιάσαμε εκεί πέρα στη μπαταρία που βλέπουμε είναι από τις πιο ακριβές που υπάρχουν τεχνολογίες και είναι στο στάδιο όπου έχει οριμάσει ώστε να μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι μπαίνει στην απλή χρήση. Και στο πιο φτηνό, το πιο δεξιά σημάδι είναι της αποθήκευσης σε υδροηλεκτρικά έργα που δείχνει ότι είναι το πιο όριμο και το πιο φτηνό. Μιχάλη, το λόγο έχεις εσύ για όλα αυτά τα ωραία που έχουμε τεχνολογικά επιτεύγματα που μας κάνουν να ελπίζουμε ότι θα δώσουν λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Ευχαριστώ Κώστα και χαίρομαι που βρίσκομαι σε τόσο καλή παρέα. Νομίζω ότι η παρουσίαση που έχει γίνει μέχρι τώρα έχει αγγίξει τα σημαντικότερα θέματα. Όσον αφορά τις τεχνολογίες, φυσικά η χρήση ταμιευτήρων, υδροταμιευτήρων, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πιθανόν στο μέλλον εάν βελτιωθεί η κατάσταση των λιμνών, της αμενών κλπ. Στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη.
όπου η υγρασία το δυσκολεύει και η έλλειψη νερού, ιδίως το καλοκαίρι, το δυσκολεύει. Το θέμα είναι με αυτούς τους ταμιευτήρες ότι η άντληση και του ύδατος δεν καταναλώνει ύδωρ, απλώς το μεταφέρει και το χρησιμοποιεί πέραν του να περιμένει εκεί που βρίσκεται αποταμιευμένο ώστε να αξιοποιήσει τις ανάγκες, να ανακυκλώνεται πάνω κάτω και να προσφέρει στη λύση του προβλήματος. Κάτι που δεν έχουμε τονίσει αρκετά, πιστεύω, ο κύριος Πουλικάς το ανέφερε εν μέρη, αλλά όλα αυτά τα βίντεο και όλες αυτές οι προβολές του τι θα γίνει στο μέλλον, οι προβλέψεις του τι θα γίνει στο μέλλον, δεν έχουν δώσει αρκετή σημασία στο πώς θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ζητούμε και καταναλώνουμε ενέργεια και τι είδους ενέργεια καταναλώνουμε. Είναι τεράστιες διαφορές. Έχουμε παρατηρήσει ήδη τεράστιες διαφορές από το παρελθόν. Παγκοσμίως, όταν πληρώναμε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού, λέγαμε, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι πληρώνουμε τον λογαριασμό του φωτισμού, our light bill. Αυτά έχουν αλλάξει πάρα πολύ σημαντικά, με την έννοια ότι με τους καινούριους τρόπους φωτισμού, η κατανάλωση για φωτισμό έχει πέσει στο 5%, στο 10% από ό,τι ήταν παλιότερα. Αντιθέτως, έχουν δημιουργηθεί τελείως καινούργιες καταναλώσεις, τις οποίες δεν είχαμε στο παρελθόν. Ακόμα και ο κλιματισμός, ο οποίος δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα στην Κύπρο και σε άλλες χώρες. Ο κλιματισμός δεν έγινε ευρέως διαθέσιμος και δεν χρησιμοποιήθηκε ευρέως παρά το 60, το 70 και αργότερα, του περασμένου αιώνα, δηλαδή το 1960-1970. Άλλες καινούργιες επομένως καταναλώσεις, όπως αυτή για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η χρήση καινούριων τεχνολογιών που επιτρέπουν την αποθήκευση ψύχους ή θερμότητας, ψύχους για την περίπτωση της Κύπρου, είναι τόσο σημαντικές και όμως δεν τις αξιολογούμε σαν ένα τρόπο έμεσης αποθήκευσης. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες να αποθηκεύσουμε έμεσα ηλεκτρική ενέργεια προψύχοντας, παραδείγματος χάρη, ή αποθηκεύοντας ψύχος στο κέλυφος του κτηρίου. Ή να το πούμε και πιο απλά, και αποθηκεύοντας, που είναι πολύ δόκιμη η τεχνολογία, αποθηκεύοντας τις βραδινές ώρες τη ψύξη σε πάγο. Που, βεβαίως, για να, το, να, γίνει, να μην θεωρηθεί κάτι εξωτικό, δηλαδή. Γι' αυτό διακόπτω. Όχι, δεν είναι εξωτικό. Ναι. Φυσικά χρειάζονται καινούργιες και πιο ακριβές, ας πούμε, εγκαταστάσεις για να έχουμε αυτό το δωμάτιο του πάγου. Υπάρχει όμως τρόπος με πολύ μικρή καινούργια επένδυση να αποθηκεύουμε αυτό το ψύχος στο κτίριο. Για να δώσω ένα αρχικό στίγμα του πόσο σημαντικά είναι αυτά, σήμερα το 15 με 30% της κατανάλωσης ενέργειας, όχι μόνο ηλεκτρικής αλλά και κατευθείαν καύσης, από κατευθείαν καύση, χρησιμοποίηση καυσίμων, πηγαίνει για τον κλιματισμό των κτίριων. Στο μέλλον, με την ηλεκτροκίνηση, αν η ηλεκτροκίνηση επεκταθεί και δεν υπερισχύσει, ας το πούμε, τα fuel cells και άλλου είδους καθαροί τρόποι μετακίνησης, ηλεκτροκίνησης, κίνησης, θα έχουμε το 30% της κατανάλωσης από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν βαθμούς ελευθερίας πέραν του ότι η μπαταρία τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσφέρει στο δίκτυο. Απλώς
μπορεί η ζήτηση να γίνεται, η κατανάλωση να γίνεται τις ώρες που έχουμε πλεονάζον δυναμικό και να αμβληθεί το πρόβλημα του duck curve σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι κάτι που το έχουμε... Πολύ, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και ιδιαίτερα νομίζω και για την Κύπρο, της αποθήκευσης του χρησιμοποιώντας τις μπαταρίες των αυτοκινήτων για αποθήκευση κατανεμημένη, που συνολικά όλες οι μπαταρίες των αυτοκινήτων μιλάμε για τεράστια αποθηκευτική ισχύ που μένει εντελώς αναξιοποίητη. Πριν διακόψουμε για να περάσουμε στο επόμενο θέμα, θα ήθελα δύο σύντομα σχόλια από τον Ανδρέα στο ίδιο θέμα, πριν περάσουμε στο θέμα της αποθήκευσης σε μπαταρίες αυτοκινήτων. Βεβαίως. Απλώς ήθελα να βάλω στην εξίσωση συμπληρωματικά και το θέμα του υδρογόνου. Το οποίο υδρογόνο είναι ένας ενεργειακός φορέας, παράγεται με ηλεκτρόλυση του νερού, μπορεί να αποθηκευτεί κάτω από συνθήκες πίεσης, μπορεί να αποθηκευτεί σε στερεά μορφή, αλλά και σε υπόγειες γεωλογικές δομές. Δηλαδή, μπορεί μακροχρόνια να έχουμε αποθηκευμένο υδρογόνο, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε για παραγωγή ηλεκτρισμού σε κυψέλες καυσίμου, είτε για παραγωγή ηλεκτρισμού σε αεριοστρόβιλους, για παράδειγμα, κλπ. Άρα το υδρογόνο είναι ένα μέσο αποθήκευσης, το οποίο φαίνεται ότι μελλοντικά θα αποτελέσει πιθανόν και το κύριο τρόπο αποθήκευσης. Κύριε, να διακόψουμε τη συζήτησή μας για να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε πίσω στην εκπομπή «Επιστήμη και κοινωνία», όπου συζητάμε με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για την πρόκληση της αποθήκευσης ενέργειας. Νομίζω, όπως έχει πάει η ροή της συζήτησής μας, αξίζει να συνεχίσουμε εκεί που μείναμε, με την αποθήκευση στις μπαταρίες των αυτοκινήτων μας, του καθενός μας. Θα άξιζε να δούμε πάλι ένα σύντομο βίντεο που γραφικά το εξηγεί και να δούμε τις λεπτομέρειες του στη συζήτησή μας. Sales of electric vehicles or EVs are growing rapidly. By 2030, annual global EV production will rise above 20 million, up from just 2 million in 2018. In the UK, that would equate to an extra 3.5 gigawatts of energy that the national grid would need to keep all those cars running. That's 1.5 times the capacity of the Hoover Dam. But where on earth is all that extra energy going to come from? This new type of EV charging point is hoping to solve part of that problem. So a standard electric vehicle plugs into a home, and when you plug in, the energy flows into the car, charging up the car's batteries. It's a very simple, basic process. Vehicle to grid, again, is quite simple. All it's really doing is allowing that energy to flow back in the other direction as well. A nation's energy grid has peaks in demand throughout the day, and regulating these peaks, or peak shaving, is one thing the UK is looking at to ease the load on its energy infrastructure. That's where energy storage through V2G comes in. 95% of time, cars are parked. That means most cars have a bit of flexibility about when they can be charged. V2G, along with smart metering, allows cars to store surplus energy. They charge during periods of low demand and put electricity back into the grid at periods of high demand. This would allow the whole energy grid to be regulated more efficiently and avoid system overload. Most people think energy is quite boring, but actually there's huge change going on. And a couple of those changes, one is decarbonisation, where everything's becoming cleaner and we're using renewable energy. And the other is democratisation, where individuals, householders, businesses can generate their own energy using solar panels, for example. They can consume their energy, and they can also store it in their car and sell it to the rest of the grid. So individuals are becoming their own mini power stations, and it's a complete change to the energy system. V2G really took off in Japan after the Fukushima meltdown in 2011. After the nuclear disaster, they had rolling brownouts because they closed a lot of their nuclear power stations. And at that point, people were starting to need vehicle-to-grid or vehicle-to-home in Japan to keep going when there was a power cut in their local area.
Then the UK government backed the tech, seeing the potential of electric cars as a collective giant battery. So I'd say that these days, actually, the UK is becoming the home of vehicle-to-grid. Multiply this out onto the global scale, and you could see entire nations mobilising, storing and transferring energy more effectively. The energy system used to be made up of huge power stations and huge people who would control wires, and it's changing completely. In the future, it's going to be hundreds of millions of little businesses, individuals, who are all involved and get to benefit from this change in our society. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση, η οποία μελετείται εδώ και πολλά χρόνια. Αν δεν απαντώ με Μιχάλη, θυμάμαι κάποια δημοσίευσή σου πριν από ίσως 15 χρόνια, 10 χρόνια, το οποίο με τους συνεργάτες σας είχατε μελετήσει τέτοια φαινόμενα. Αλλά θα ρωτούσα τον Νέστορα τώρα, ο οποίος μάλιστα μου έλεγε ότι ήδη τώρα εμπορικά είναι διαθέσιμα αυτοκίνητα που έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο. Ένα γενικό σχολιασμό για όσα είπαμε μέχρι τώρα, Νέστορα, και μετά θα ζητήσω από τον Ανδρέα και τον Μιχάλη να πω. Ως προς το vehicle to grid, όντως είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για να μπορεί να υλοποιηθεί στην κλίμακα που θέλουμε, που συζητάμε τώρα, θα πρέπει και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να πολλαπλασιαστούν σε αριθμό. Αυτή τη στιγμή δεν είναι αρκετά αυτό να μπορούμε να πάρουμε αυτή την υπηρεσία. Στην Κύπρο έχουμε βασικά πάρα πολύ λίγα αυτή τη στιγμή. Σε άλλες χώρες, όπως η Νορβηγία, παραδείγματος χάρη, που έχει περισσότερα, είναι κάτι που αρχίζουν και σκέφτονται σοβαρά κατά πόσο μπορεί να γίνει. Όπως και στην Ιαπωνία, που είπε το βίντεο. Εμπορικά, όντως υπάρχουν κάποια. Τα καινούργια μοντέλα που παρουσίασε η Hyundai πρόσφατα έχουν αυτή τη δυνατότητα και η ίδια η εταιρεία τα προωθεί με βίντεο τα οποία δείχνουν ανθρώπους που πηγαίνουν για κάμπινγκ, παραδείγματος χάρη, και μπορούν να συνδέουν ηλεκτρικές συσκευές πάνω στο αυτοκίνητο που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αλλιώς γιατί δεν έχουν κατάλληλη ισχύ. Δίνουν τέτοιου είδους lifestyle απόχρωση στο όλο θέμα, αλλά στην πραγματικότητα αυτή η δυνατότητα μπορεί να φέρει επανάσταση στον τρόπο που λειτουργεί το ηλεκτρικό δίκτυο και είδαμε γιατί. Γιατί όπως έδειξε και το βίντεο, το 95% του χρόνου που περνάνε αυτά τα αυτοκίνητα είναι παρκαρισμένα. Δεν χρειάζεται βέβαια μόνο να έχουν τα αυτοκίνητα τα ίδια αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να υπάρχουν και οι φορτιστές κατάλληλοι. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι φορτιστές που είναι στην αγορά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι μονής κατεύθυνσης, αλλά στο μέλλον θα δούμε ότι θα υπάρχουν διπλής και θα μπορούν να συνδέονται με το ηλεκτρικό δίκτυο, σε συμφωνία φυσικά πάντα με τον διαχειριστή του δικτύου, για αυτή την αμφίδρομη σχέση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τις μπαταρίες των αυτοκινήτων. Είναι κάτι που έρχεται, δεν το βλέπουμε ακόμα. Κρατάμε ότι όσο αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ήδη αρχίσαν να είναι εμπορικά διαθέσιμα με αυτή τη δυνατότητα. Αλλά δεν μιλάμε για μια τεχνολογία του μετά το 30, μιλάμε για μια τεχνολογία που μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα. Και βέβαια μπαίνει και το ερώτημα σε όσους από εσάς κάνετε τεχνοοικονομικές μελέτες, ότι μήπως άλλες μορφές αποθήκευσης που συζητάμε ίσως μπορούν να μειωθούν σε ένταση με την εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης με πιο επιθετικό τρόπο στην Κύπρο, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι αυτό λύνει και το θέμα εν μέρη της αποθήκευσης και άρα της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ανδρέα, σε βλέπω να χειρονομείς καταφατικά. Ακούμε τι, πώς το σκέφτεστε. Σύμφωνος με όλα όσα έχετε πει, απλώς να πω ότι είναι μεγάλη πρόκληση για το θέμα της ηλεκτροκίνησης, ειδικά με το πρωτόκολλο V2G, το οποίο έχουμε μπει μέχρι τώρα, διότι οι χρήστες προς το παρόν είναι απρόβλεπτοι. Γι' αυτό χρειάζεται σοβαρή μελέτη και μια πολύ καλή δομή διατιμήσεων, φόρτισης και αποφόρτισης, ούτως ώστε να δίνει το κίνητρο στον καταναλωτή πότε θα φορτίσει το αυτοκίνητο του και πότε θα αποφορτίσει να δώσει πίσω στο δίκτυο. Πιθανόν η χρήση της τεχνολογίας blockchain να είναι καταλυτική, αφού μπορεί να προσφέρει δυνατότητα διομότιμης ανταλλαγής ενέργειας, το peer-to-peer το λεγόμενο. Mm. Και θα κλείσω το συγκεκριμένο θέμα της ηλεκτροκίνησης, λέγοντας ότι τουλάχιστον η ενημέρωση που έχω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι τώρα γίνεται, προσπαθούν να συγγράψουν μια οδηγία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Φαίνεται οι αυτοβιομηχανίες ότι πρέπει να ανοίξουν τα πρωτόκολλα τους όσον αφορά τον έλεγχο των μπαταριών για να μπορούν να επικοινωνούν με το ηλεκτρικό δίκτυο. Φαίνεται ότι προς το παρόν θα ήθελαν να το κρατήσουν
δικών τους, ώστε να προσφέρουν υπηρεσία, άρα ο καταναλωτής να πληρώνει για αυτή την υπηρεσία. Βέβαια. Είναι φυσικό, οι εταιρείες να θέλουν αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τον τρόπο να το επιβάλλει, βέβαια. Μιχάλη, πώς το αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα, το οποίο παρακολουθείς πολύ στενά, ξέρω, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι κοντά στην εφαρμογή αυτής της τεχνικής? Το V2G, εγώ το βλέπω να έρχεται αργότερα. Αργότερα. Γιατί οι μπαταρίες δεν αντέχουν να φορτίζονται και να αποφαρτίζονται τόσο συχνά όσο θα χρειαστεί να φορτίζονται και να αποφορτίζονται εάν εφαρμόσουμε τη δυνατότητα να προσφέρουν στο δίκτυο από τα αυτοκίνητα. Να το πούμε απλά, αλλά θα μειώσει το χρόνο ζωής τους, δηλαδή μειώνει το χρόνο ζωής των μπαταριών. Χρόνο ζωής τους και επομένως το κόστος, αυξάνει το κόστος. Το κόστος. Όμως, εάν μπορούμε να συντονίσουμε τον χρόνο που φορτίζουν οι μπαταρίες των αυτοκινήτων, θα έχουμε κερδίσει τη μισή μάχη. Θα έχουμε πετύχει ένα μεγάλο μέρος του σκοπού μας. Και αυτή είναι η έννοια της ζήτησης, η οποία δεν πρέπει να θεωρείται, και από ό,τι είδαμε σε όλα τα βίντεο κτλ., η ζήτηση θεωρείται κάτι η οποία είναι ανελαστική. Παραδοσιακά έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε ότι η ζήτηση είναι ανελαστική. Η ζήτηση όμως με τους καινούριους τομείς της ζήτησης, όπως είναι η ζήτηση για φόρτιση των μπαταριών του αυτοκινήτου, και όπως είπα, αυτό θα μπορέσει να μελλοντικά μπορεί να φτάσει στο 20-30% της συνολικής ζήτησης. Αυτή η ζήτηση είναι κάποια ζήτηση που είναι πάρα πολύ ελαστική. Μπορεί δηλαδή να φορτίσει όποτε επιτρέπει το κόστος και η προσφορά της ενέργειας και να προσαρμοστεί και στις ανάγκες του δικτύου διανομής. Δεν είναι τόσο απλό το να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τα αυτοκίνητα στο σύστημα διανομής μας, εάν δεν κάνουμε κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, οι μετασχηματιστές, για παράδειγμα, εάν δεν προσέχουμε τον τρόπο με τον οποίο φορτίζονται τα αυτοκίνητα, μπορεί να τους καταστρέψουμε και να χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλο κόστος για την επένδυση σε υποδομές μεγαλύτερες από αυτές που έχουμε σήμερα. Ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Τονίζεις από την πλευρά μου, Μιχάλη, το θέμα ότι δεν είναι απλώς το θέμα των οχημάτων, είναι το σχεδιασμός όλου του δικτύου, ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε αυτή την πρόκληση. Δεδομένου μάλιστα ότι το κόστος κιλοβατόρας περίπου 40% ανήκει στο σύστημα διανομής και όχι στο έξοδο παραγωγής. Από το Control μας λένε επιτακτικά ότι ο τηλεοπτικός μας χρόνος τελειώνει. Όπως είχαμε πει και πριν ξεκινήσουμε, φοβόμουν, και αυτό έγινε, ότι το θέμα αυτό είναι τόσο σημαντικό και τόσο περίπλοκο, αν το θέλετε, γιατί έχει πολλές πτυχές παροχής, ζήτησης κλπ., που μόνο καταφέραμε, ελπίζω, να δείξουμε το πόσο σημαντικό είναι για το μέλλον του πλανήτη, γιατί έχει να κάνει με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γενικά το όλο λειτουργία της κοινωνίας. Ιδιαίτερα λάβουμε υπόψη και τα τελευταία σχόλια ότι πρέπει να μάθουμε όχι μόνο να ελέγχουμε την παραγωγή αλλά και τη ζήτηση, να ρυθμιστούν και τα δύο με τον πιο οικονομικό τρόπο. Λυπάμαι που η συζήτησή μας δεν μπήκε στο βάθος που χρειάζονταν. Όπως το φοβόμουν, ίσως χρειάζονται δύο εκπομπές γι' αυτό. Πολύ πιθανό να επανέλθουμε σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα. Ελπίζω να έχουμε την παρουσία σας και σε μια μελλοντική εκπομπή για να συνεχίσουμε αυτή την παρουσίαση. Νατάσα, ξέρω ότι είχες και ερωτήσεις από το κοινό και διάφορα άλλα θέματα τα οποία μας έχουν ρωτήσει που δεν θα ασχοληθούμε σήμερα. Ίσως το δούμε σε άλλη εκπομπή. Το δούμε σε μια μελλοντική εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους κυρίους Καραμανή, Πουλικά και Φυλακτό για την παρουσία τους απόψε και για τον πολύτιμο χρόνο τους. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες για την Παρασκευή 23 Απριλίου την ίδια ώρα.
Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση επιστήμη και κοινωνία papaki.cybc.com.cy και να μας ακολουθήσετε κάνοντας like τη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook Επιστήμη και Κοινωνία. Καλό σας βράδυ.